Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση επιβεβαίωσε με μια παραλλαγή το γνωστό στίχο του λαϊκού τραγουδιού που λέει «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγάπη μένει» με το «Οι κυβερνήσεις αλλάζουνε, αλλά η αντεργατική αντιλαϊκή επίθεση συνεχίζεται και κλιμακώνεται». Έδωσε χθες το βράδυ η κυβέρνηση στη δημοσιότητα το περίφημο αναπτυξιακό νόμο. Αποκάλυψε τι σημαίνει η ανάπτυξη που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εδώ στη ΔΕΘ. Προνόμια για τους λίγους, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα στο γύψο, με αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, όπως για παράδειγμα ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την κήρυξη απεργίας και για τις αρχαιρεσίες στα συνδικάτα. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται όροι που σπαραλιάζουν εντελώς τις κλαδικές συμβάσεις. Ακόμα και τους άθλιους σημερινούς μισθούς με τις εξαιρέσεις και την υπερίσχυση των τοπικών κλαδικών συμβάσεων έναντι των εθνικών. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος για ειδικές οικονομικές ζώνες που θα είναι παράδεισος για τους επιχειρηματίες και κόλαση για τους εργαζόμενους. Και εδώ μάλιστα έχουμε κάτι νέο. Το πολυνομοσχέδιο ορίζει ως ανώτατη αρχή τον γνωστό για τον αντεργατικό φανατισμό του Υπουργού Εργασίας Βρούτσι, που θα καθορίζει με υπουργικές αποφάσεις το συνδικαλιστικό νόμο, τα καταστατικά των σωματείων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, το φακέλωμα της συνδικαλιστικής δράσης. Αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο χαρακτηριστικά. Κάθε θέμα σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, τη δημοσιότητα των στοιχείων του και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια, καθώς και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία του Μητρώου και με την τήρηση των προστασίας προσωπικών δεδομένων, παραπέμπονται σε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας. Για να δικαιολογήσει μάλιστα τέτοιες αντιδραστικές αλλαγές που βάζουν νέα εμπόδια στο απεργιακό δικαίωμα και προωθούν το φακέλωμα των εργαζομένων, η κυβέρνηση ισχυρίζεται προκλητικά ότι ο στόχος της είναι να εξασφαλίσει δήθεν την ανεμπόδιστη καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες και την άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους. Πρέπει να πούμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποτελούν κεραυνό εν ενεθρία. Εδώ και πολλά χρόνια, στην ουσία από τότε που η εργατική τάξη οργανώνεται και παλεύει, πάντα έμπαινε σε αμφισβήτηση το δικαίωμά της να αποφασίζει με ποιον τρόπο θα αγωνιστεί, με ποιον τρόπο θα οργανώσει τις κινητοποιήσεις, τις απεργίες και άλλες μορφές πάλης. Επίσης, είναι γνωστή η μακρόχρονη πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος για τη δημοκρατική λειτουργία των σωματείων. Σήμερα όμως αυτό που γίνεται δεν πρόκειται για μια απλή νομοθετική αλλαγή ή έναν εξυγχρονισμό όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση και αρκετά παπαγαλάκια της που έχουν βγει στα μέσα ενημέρωσης αυτές τις μέρες. Πρόκειται για κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Η προωθούμενη επέμβαση στις διαδικασίες των συνδικάτων δεν είναι ούτε εκδημοκρατισμός, ούτε διευκόλυνση, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Πέρα από τα ζητήματα που τίθονται για το αδιάβλητο τέτοιων διαδικασιών, το κύριο είναι ότι επιβάλλοντας τους εργαζόμενους ψηφοφορίες μακριά από οποιαδήποτε συλλογική διαδικασία, επιχειρούν να διευκολύνουν τον έλεγχο τους απευθείας από την εργοδοσία και τους ανθρώπους της, να υποσκάψουν τον ίδιο τον πυρήνα της συλλογικής δράσης ενός συνδικάτου, τη ζωντανή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στις δημοκρατικές λειτουργίες του, όπως είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί και το πιο γνήσιο και αντιπροσωπευτικό του όργανο. Επιχειρούν δηλαδή να κόψουν τους δεσμούς των ίδιων των εργαζομένων μεταξύ τους. Το αναφέρετο δικαίωμά τους να ενημερώνονται και να συζητούν συλλογικά, να συνδιαμορφώνουν τα αιτήματά τους και το σχέδιο δράσης τους, να οργανώνουν τις απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις τους. Υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης του κατακαιρματισμένου οργανωτικού συνδικαλιστικού συστήματος της χώρας και των σωματείων σφραγίδων,
στη δημιουργία των οποίων βέβαια πρωτοστατούν οι ίδιοι εργοδότες και οι εργατοπατέρες όλων των μνημονιακών κομμάτων, ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξει ο δρόμος για ενίσχυση του φακελώματος των εργαζομένων και ασφυκτικού ελέγχου των πραγματικών συνδικάτων από το αστικό κράτος και την εργοδοσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη φάση της ανεμικής ανάπτυξης και με δεδομένες τις εκτιμήσεις των κινδύνων να ξανακυλήσουν οι καπιταλιστικές χώρες στον κύκλο της κρίσης, η Νέα Δημοκρατία θέλει να εξασφαλίσει όχι μόνο τις φοροαπαλλαγές και τα κίνητρα για το κεφάλαιο, αλλά θέλει να εξασφαλίσει και σιγή νεκροταφείου. Την ίδια περίοδο βλέπουμε τους ανταγωνισμούς των μεγάλων υπεραλιστών στην περιοχή μας, έπεται η ανανέωση της αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, υλοποιείται αυτό που λέμε και εμείς ότι η Ελλάδα γίνεται προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Όλα τα παραπάνω κουμπώνουν και προϋποθέτουν συνένεση και υποταγή. Για αυτή την περιβόητη συνένεση, άλλωστε, οι αστικές κυβερνήσεις αξιοποίησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τις γνωστές ηγεσίες στη ΓΕΣΕΕ και σε διάφορους κλάδους που έβαλαν πλάτη να πάει ο κατώτατος μισθός στα τάρταρα, να επικρατήσουν παντού οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας, η μισή δουλειά και η μισή ζωή. Αλήθεια, δεν απαντάνε. Πού θα αποθηκεύονται όλα αυτά τα μητρώα? Ποιος θα τα έχει στα χέρια του? Μήπως το Υπουργείο Εργασίας? Μήπως οι γνωστές φιλοεργοδοτικές οργανώσεις του ΣΕΒ που χρόνια τώρα δεν θέλουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και που τα μέλη τους στην πρώτη ευκαιρία διώκουν συνδικαλιστές που αγωνίζονται? Ως ΚΚΕ έχουμε πείρα και τα τελευταία χρόνια από το πώς επιδιώκεται ο περιορισμός και της συνδικαλιστικής δράσης και του δικαιώματος της απεργίας. Είχαμε πρόσφατα παραδείγματα και στην πόλη μας ενάντια σε συνδικαλιστές στους κλάδους πληροφορικής και αλλού που εγκαλούνταν εγγράφως για απολογίες επειδή απλά μοίραζαν μία ανακοίνωση στους συναδέλφους του στο χώρο δουλειάς. Αυτό εννοεί η κυβέρνηση και ο Υπουργός όταν λέει η εργοδασία θα αναλάβει να ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι εργαζόμενοι. Φοβούνται δηλαδή σαν το διάολο το λιβάνι μη τυχόν κάποιος αγωνιστής συνδικαλιστής έρθει πρόσωπο σε πρόσωπο με επαφή με τον συνάδελφό του και συζητήσει. Επίσης είναι γνωστό και συνεχίζεται και όλα αυτά τα χρόνια να βγαίνουν οι περισσότερες απεργίες, υπολογίζονται τον 90% παράνομες. Αυτό φαίνεται στη νέα εποχή δεν τους φτάνει. Σε συνέχεια το περιβοκτόμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να επιβάλλουν 100% παράνομες τις απεργίες. Ας φανταστούμε τους εργαζόμενους απολυμμένους στην ουσία και απλήρωτους χρόνια του σούπερ μάρκετ Αρπανιτίδη Καρυπίδη, τους χιλιάδες προϊσταφαντουργούς στην περιοχή της Νάουσας ή και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, τους χιλιάδες συμβασιούχους των Δήμων και στην περιοχή μας που προχώρησαν σε πολύμινους, πολύχρονους αγώνες, αν αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς να αξιοποιήσουμε τις πολύ συχνές, ζωντανές, μαζικές γενικές συνελεύσεις, όπου όλοι μαζί συζητούσαν και αποφάσισαν πώς θα παλέψουν, ενάντια σε ποιον θα παλέψουν και ποιον θα έχουν σύμμαχο. Λοιπόν, αυτό είναι που τρομάζει το μεγάλο κεφάλαιο, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα κόμματά τους. Και αυτό έρχονται να εξυπηρετήσουν με δίθεν δημοκρατικό μανδύα οι αλλαγές τους. Και επειδή πολλή συζήτηση περί δημοκρατίας, η κυβέρνηση αυτή εκλέχτηκε με το 1/4 των ψηφοφόρων που υπάρχουν, πρόσφατα έφερε νομοθετική ρύθμιση ώστε ορισμένοι που εκλέχτηκαν με το 1/5 των ψήφων στις δημοτικές εκλογές να μπορούν να διοικούν τους Δήμους και αυτή η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει στους εργαζόμενους να ψηφίζουν το 100% αυτών που είναι στο χώρο εργασίας και ανήκουν στα σωματεία. Ή μήπως τους έπιασε ο πόνος για την άσχημη κατάσταση των σωματείων. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την επίθεση χρειάζεται να σημάνει συναγερμός. Ως ΚΚΕ να απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή να σκεφτεί, να ζυγίσει τα πράγματα. Θα τους αφήσουμε να μας αφαιρέσουν ό,τι μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές, ό,τι με αίμα κατακτήθηκε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, ή θα ορθώσουμε ένα τείχος αντίστασης και αντεπίθεσης στα νέα μέτρα της κυβέρνησης? Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα για το πώς θα οργανωθεί ο αγώνας, αλλά έστω μπορούμε να συμφωνήσουμε οι πολλοί
να πάρουμε τα μέτρα μας τις επόμενες μέρες. Να υπάρξει ένα τσουνάμι συζητήσεων, ζυμώσεων, συσκέψεων, γενικών συνελεύσεων σε χώρους δουλειάς και κλάδους και μέσα στις γειτονιές. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες μπαίνουμε μπροστά, παίρνουμε την πρωτοβουλία και πρωτοστατούμε. Θέλουμε ένα κίνημα που δεν θα βολεύεται με τα ψίχουλα, δεν θα αναζητά με ποιον τρόπο θα δικαιολογήσει τη χασούρα που έχουμε. Μπροστά μας έχουμε σημαντικά με το Παπάλης, τις ιδιωτικοποίησεις στον κλάδο της ενέργειας, της ΕΙΑΔ και σε άλλους χώρους, το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση, την επίθεση των κορατιών στη λαϊκή κατοικία. Χθες ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά με νέα προβλήματα. Απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται να πάρθουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Εδώ καλούμε και τον καθένα να συμπορευτεί με το ΚΚΕ που έγκαιρα αποκάλυψε τις αυταπάτες της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και τη συνάχιση και κλιμάκωση του αντιλαϊκού δρόμου της σημερινής. Καλή αντάμωση, φίλοι και φίλες, στους δρόμους του αγώνα.